Το πρώτο που νιώθω μέσα από την καρδιά μου να σας πω και θέλω να το πω με όλη τη δύναμη της ψυχής μου και της καρδιάς μου, πραγματικά με συγκίνηση θα το πω και το λέω και το νιώθω, είναι ένα τεράστιο ευχαριστώ για όλους αυτούς που ήρθαν αυτές τις μέρες για εξομολόγηση. Νιώθω υπέροχα κοντά σας. Νιώθω υπέροχα μαζί σας. Νιώθω υπέροχα και είναι ύψιστη τιμή και χαρά για μένα που έρχεστε και ανοίγετε την καρδούλα σας. Σας ευχαριστώ και σας αγαπώ και δηλώνω παρόν με όλη τη δύναμη της ψυχής μου σε ό,τι με χρειαστείτε. Διότι το θέλει η Εκκλησία μας και η παράδοσή μας, ο πνευματικός μας, να γίνεται και πατέρας μας και να είναι εκεί, ό,τι και αν τον χρειαστούν τα παιδιά του. Σας νιώθω παιδιά μου, σας νιώθω αδέλφια μου, σας νιώθω δικούς μου ανθρώπους. Θα συνεχίσουμε την εξομολόγηση άλλα 3 πρωινά, Μεγάλη Δευτέρα, Μεγάλη Τρίτη, από τις 9.30 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Θα παρακαλούσα βέβαια όσο γίνεται να είμαστε μέσα σε αυτές τις ώρες, γιατί οι ακολουθίες σε αυτόν τον χωριό, σε αυτόν τον ιερέα, με αυτόν τον ιερέα, είναι διπλές. Πάρτε έξω και πρόγραμμα που υπάρχει και το φτιάξαμε και όμορφο το πρόγραμμα, οπότε θα το έχετε να το βλέπετε. Οι περισσότερες είναι εναλλάξει πρώτες μέρες με τον Άγιο Χαράλαμπο, ξεκινώντας σήμερα το βράδυ τον Ιμφίο από εδώ και καταλήγοντας Ανάσταση, βραδινή λειτουργία στον Άγιο Χαράλαμπο. Και βέβαια οι υπόλοιπες ακολουθίες θα είναι διπλές. Τι χαρά και ευτυχία για έναν παπά να τις κάνει 2 φορές τις ακολουθίες. Και σταύρωση 2 φορές και αποκαθήλωση 2 φορές και επιτάφιο, 2 επιτάφιος. Εσείς μπορείτε να διαλέξετε είτε τη μία είτε την άλλη, είτε νωρίς στη μία εκκλησία, είτε αργότερα στην άλλη. Το δεύτερο που ήθελα να πω μέσα πάλι από την καρδιά μου, πόσο με συγκινείτε αυτόν τον καιρό. Χίλια ευχαριστώ για όλους αυτούς που βοήθησαν αυτές τις μέρες που κάναμε το στολισμό της Παναγίας. Τι ωραία αυτή η εικόνα της Παναγίας κάθε φορά που μπαίνω στο ναό. Τη νιώθω να είναι ζωντανή. Τη νιώθω να είναι εδώ. Την πάω πέρα και άμα δεν προλάβω νωρίς να τη φέρω, μπαίνω και νιώθω ότι λείπει. Είναι ζωντανή Παναγία να απευθύνεστε και να μιλάτε σε αυτήν. Γι' αυτό και τη στολίζουμε συνέχεια, για να μπορούμε να παίρνουμε σαν αντίδωρο τη χάρη της, την αγάπη της και την ευλογία της. Θα χρειαστούμε λίγο αυτές τις μέρες και στολίσματα για τον Ιμφίο, για το μυστικό δείπνο, την εικόνα και τις υπόλοιπες εικόνες της αποκαθυλώσεως και της Αναστάσεως. Το έχει αναλάβει αυτό το έργο η Παπαδιά. Όποιος νομίζει ότι θέλει να συνεισφέρει και να βοηθήσει, εδώ είναι η Παπαδιά και ήθελα να την ευχαριστήσω μέσα από το βάθος της καρδιάς μου που θυσιάζεται όλον αυτόν τον καιρό μαζί μου για να τρέχει και να καλύπτει και να βοηθάει. Ακόμα να πω μέσα από την καρδιά μου χίλιες ευχαριστίες στις επιτροπίνες αυτής της Εκκλησίας που με συγκινούν κάθε φορά και περισσότερο και οι προηγούμενες και οι νυν. Ήρθα σήμερα το πρωί 6 και να ετοιμάσω τη λειτουργία και βρήκα τα καντήλια αναμένα.
Έκατσα μπροστά στην Παναγία και έκλαιγα και λέω, Παναγίτσα μου, τι άνθρωποι υπέροχοι είναι αυτοί που ξύπνησαν από τα χαράματα για να ανάψουν τα καντήλια και έρχονται και ξανάρχονται να καθαρίσουν, να περιποιηθούν και να βοηθήσουν εδώ στο ναό. Ακόμα να ευχαριστήσω όλους τους ψαλτάδες μας, οι οποίοι, τι ωραία που τα ψέλνουν και με πόση αγάπη και λαχτάρα έρχονται. Και μάλιστα, να πω ότι πώς τα έφερε ο Θεός, ο Αντωνάκης μας να αρρωστήσει λίγο, αλλά μέσα στην βδομάδα που δεν το χρειαζόμαστε. Λέω, ο Θεός μας πρόλαβε και αυτόν και εμένα και τελειώσαμε με τις γρίπες, φαντάζομαι. Ωραία λοιπόν. Θα κάτσουμε και θα τον απολαύσουμε όλες αυτές τις μέρες. Και αυτόν και το Γεωργάκη και τα άλλα τα παιδιά. Ακόμα να σας πω ότι έξω στην έξοδο θα υπάρχει ένα πανέρι. Δεν το κάνουμε, μωρέ, συχνά, αλλά αυτή τη φορά θέλω να το κάνουμε, όποιος νομίζει, για το γεροκομείο της Μητροπόλεως μας. Έχουμε ένα γεροκομείο που έχει πάνω από 35 γεροντάκια και ξεκίνησε να φτιάχνει μια πτέρυγα για άλλα 50 γεροντάκια. Διότι πολλές φορές βρισκόμαστε στην απέξω, στην αδυναμία κάποιοι να στηριχθούν από δικούς τους ανθρώπους και η Εκκλησία έχει μεριμνήσει. Έχουμε το κοινωνικό παντοπολείο στη Μητρόπολη που ταΐζουμε 374 οικογένειες στην ορεινή Χαλκιδική και είπαμε και τα γεροντάκια για να μπορούμε και μάλιστα είμαστε ίσως από τα ελάχιστα γεροκομεία τα οποία παίρνουν γερόντους και χωρίς λεφτά, αν δεν έχουν, αν είναι άποροι οι δικοί τους και οι ίδιοι, έχουμε αρκετούς οι οποίοι έρχονται χωρίς να πληρώσουν. Και δεν είναι, ρώτησα προχθές, πόσο είναι το προσωπικό που χρειάζεται, γιατροί, νοσηλευτές, καθαριστές, μάγειροι, φύλακες, και μου είπανε 11 άτομα. 11 άτομα πληρώνονται μισθό, συν όλα τα υπόλοιπα που χρειάζεται ένας χώρος για να ζήσει. Τώρα, τι να πω για τη γιορτή. Εγώ σκέφτομαι αυτήν τη γιορτή κάθε χρόνο και από τη μια μεριά νιώθω μεγαλείο, γιατί ο Χριστός έρχεται, λέει, στα Ιεροσόλυμα να παραδοθεί για να σταυρωθεί. Γιατί μας αγαπάει. Για την αγάπη μας και από την αγάπη μας και για να μας σώσει ήρθε και μπήκε στα Ιεροσόλυμα. Θα μπορούσε να πάρει τα βουνά και να κρυφτεί. Το ξέρε ότι θα τον συλλάβουνε. Το ξέρε ότι θα τον βασανίσουνε. Το ξέρε ότι θα τον σταυρώσουνε. Το ήξερε ότι θα πεθάνει. Και όμως ήρθε. Και δέστε η ηρωνία των ανθρώπων εκείνης της εποχής. Όταν ήρθε, λέει, πάνω στο γαϊδουράκι, βγήκε όλος ο λαός και στρώνοντας τα ρούχα τους κάτω στο δρόμο και κρατώντας, λέει, βάγια και φήνικες και πετώντας βάγια στο Χριστό, τον υποδέχτηκαν με ζητοκραυγές, με φωνές. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Και λέω τώρα, σήμερα οσανά εν της ψίστης και ευλογημένος ο ερχόμενος και χειροκροτούσανε και τον δέχονταν. Και μεθαύριο, άρον άρον, σταύρωσον αυτόν. Πάρ' τον τώρα, γρήγορα κιόλας μη μας ξεφύγει και σταύρωσέ τον. Θεέ μου, Θεέ μου, τι άνθρωποι είμαστε άραγε. Και στην υποδοχή ήταν και πολλοί από αυτούς
που τους είχε θεραπεύσει και πολλοί δικοί τους που τους είχε θεραπεύσει τους ανθρώπους τους. Άλλους τυφλούς, άλλους λεπρούς, άλλους δαιμονισμένους, άλλους παραλυτικούς, άλλους να είχανε τρεις περιπτώσεις αποθαμένων και ήταν εκεί και στην υποδοχή και ήρθαν λέει και γι' αυτό να τον δουν. Και ο φίλος του Χριστού ο Λάζαρος που τον είχε αναστήσει την προηγούμενη μέρα. Και ενώ ήταν και αυτοί που βεβαίωναν πόσα θαύματα τους είχε κάνει ο Χριστός, σε 3-4 μέρες, άρον-άρον, σταύρωσαν αυτό. Και μέσα, λέει, σε αυτούς πάλι, ήταν και αυτοί που είχανε θεραπευτεί και ευεργετηθεί από τον Χριστό. Αυτοί είμαστε. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Τόσο γρήγορα να ξεχνάει τον ευεργέτη του, τόσο γρήγορα να μπερδεύεται, τόσο γρήγορα τη μια μέρα ως ανάεντης υψίστης και την άλλη τη μέρα άρον-άρον σταύρωσον αυτόν. Ποιο είναι όμως το μεγαλείο του Χριστού μας? Ότι ενώ φώναζαν όλοι αυτοί άρον-άρον, δεν βγήκε εκεί στο πρετόριο, στο μπαλκόνι, από τον Πιλάτο να πει «Έτσι θέλετε, μωρέ, δεν σας θεραπεύω, δεν σταυρώνομαι, δεν σας σώζω, γεια σας». Δεν έφυγε. Κράτησε στην πικραμένη του καρδιά την αγάπη του για να σώσει τον άνθρωπο. Μέσα στην πικραμένη του την καρδιά μας συνέχισε να μας κρατάει. Και επειδή νομίζω ότι συχνά πυκνά το κάνουμε του Χριστού την καρδιά πικραμένη, δυστυχώς, με κακίες, με μίση, με φθόνους, με όχι, δεν βρίζουμε. Εμείς οι χριστιανοί, λέει, δεν βρίζουμε. Κανένας χριστιανός δεν βρίζει. Με τούτο, με εκείνο, με το ένα, με το άλλο, με τις αμαρτίες μας, τον πικραίνουμε τον Χριστό μας. Και έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, με τη ζωή και την καρδιά μας, λέει, ή κάνουμε τον Χριστό να χαίρεται και το διάβολο να στενοχωριέται, ή κάνουμε το αντίθετο, το Χριστό να πονάει και το διάβολο να χαίρεται και να γλεντάει. Πότε γλέντησε πολύ ο διάβολος? Όταν είδε το Χριστό πάνω στο σταυρό. Πάει, λέει. Τώρα τελειώσαμε. Αφού κατάφερα να πεθάνω και να σκοτώσω τον ίδιο το Γιο του Θεού. Πού να ξέρε ο ταλέπορος. Πού να ξέρε, μωρέ, πού να ξέρε ότι τούτο δω θα ήταν η καταδίκη του η αιώνια και θα γίνονταν ο σταυρός το όπλο κατά του διαβόλου και θα πλήρωνε με το αίμα του ο Χριστός τι, τη σωτηρία μας, τη σωτηρία όλων των ανθρώπων. Μη γυρίζουμε λοιπόν την πλάτη αυτές τις μέρες στο Χριστό. Και να σας πω και κάτι, μην καταναλωθούμε απλά στις υλικές προετοιμασίες για το Πάσχα. Δεν αξίζει το αρνί και το αυγό και το τυρί και το κρασί παραπάνω από το Χριστό. Και για να τον βρούμε το Χριστό, τιμαστείτε να κοινωνάτε αυτές τις μέρες. Δεν λέω να κοινωνήσετε, να κοινωνάτε, λέω.
και Μεγάλη Πέμπτη και σήμερα όσοι κοινωνήσατε, μπορείτε να ξανακοινωνήσετε και τη Μεγάλη Πέμπτη και το Μεγάλο Σάββατο το πρωί και κυρίως όμως θέλει πρώτα ο Χριστός μας να κοινωνήσουμε το βράδυ της Αναστάσεως. Εμείς θα την κάνουμε σύντομη την ακολουθία, αλλά σαν τη Θεία Κοινωνία και σαν τη λειτουργία και σαν τα τροπάρια της Αναστάσιμης Λειτουργίας δεν έχει άλλη φορά το χρόνο. Και λέει ένα τροπάριο από το βράδυ εκείνο και σκυρτώντες, δηλαδή γεμίζοντας χαρά και ομορφιά μέσα μας, υμνούμεν τον αίτιον. Ποιος είναι ο αίτιος? Ο Χριστός που εκείνο το βράδυ ανασταίνεται για χάρη μας. Και όταν λέει, και τελειώνω, όταν λέει λειτουργήσε την τελευταία του λειτουργία ο Άγιος Ευμένιος ο Σαριδάκης, έλεγε τα τροπάρια, τα διηγείται ο συνεφημέριός του και ο ψάλτης του, είπε να λένε τα τροπάρια συνέχεια, να μην σταματάνε. Μα, δέσποτα, μα γέροντα, πέρασε από 12 και δεν είχε βγάλει ακόμα φως. Ξαναπέστε το, παιδιά, ξαναπέστε το, ξαναπέστε το. Την Ανάστασή σου δεν φτελάβεται φως. Αυτά ιστορίες φτάνουν να κάνει την Ανάσταση 4 το πρωί. Μετά πάνε να κάνουν λειτουργία τον όρθρο. Πέστε 10, 20, 30, 50 φορές το Χριστός Ανέστη. Ξημερώνει. Και του λένε, αφού τελείωσε, αφού φύγαν όλοι, του λέει ο ψάλτης και ο άλλος παπάς, ίσως και λίγο τσατισμένοι ή πολύ τσατισμένοι, γιατί γέροντα, τι μας έκανες? Έλαμψε, λέει ο ίδιος, γέμισε δάκρυα και τους λέει, αχ μωρέ, και να βλέπατε τι γινότανε στο ναό, πώς να φεύγα από εδώ, πώς να φεύγα. Όλοι οι άγγελοι, όλοι οι άγιοι, πέρναγε, ξαναπέρναγε, λέει ο Χριστός. Πώς να φεύγα, τα βλέπε όλα. Και στο τέλος τι τους λέει? Συγχωρέστε με που σας κούρασα, αλλά ήταν η τελευταία μου Ανάσταση. Φεύγω. Οι Άγιοι βλέπουν πότε θα φύγουν και οι Άγιοι δεν φοβούνται όταν φεύγουν, γιατί οι Άγιοι ξέρουν που πάνε. Άντε λοιπόν και εμείς να τα ζήσουμε, να τα χαρούμε, να τα ευχαριστηθούμε. Και ξέρετε κάτι, εμείς δεν δικαιολογούμαστε να μην είμαστε εδώ στις ακολουθίες όλες, διότι με τέτοιους ψαλτάδες θα μας πει ο Θεός, εσείς καθόσασταν σπίτι και χαζεύατε στην τηλεόραση. Καλά να πάθετε. Κλείνω τα μάτια μου, κλείστε τα αυτιά σας να πω κάτι. Όταν ψέλνουν, κλείνω τα μάτια μου και νομίζω ότι ψάλλουν άγγελοι. Και είμαστε πολύ τυχεροί. Καμιά άλλη εκκλησία δεν έχει τέτοια ομάδα ψαλτάδων και με τόση αγάπη μεταξύ τους. Υποκλίνομαι, τους αγαπάω και τους ευχαριστώ. Ανοίξτε τα μάτια σας, τα αυτιά σας. Όχι τίποτα άλλο, με το πάρω πολύ πάνω τους. Να είμαστε όλοι καλά. Σας
Σας ευχαριστώ και σας αγαπώ. Και αν κανέναν τον στενοχώρησα, θέλω να με συγχωρέσετε να μπω κι εγώ στη Μεγάλη Εβδομάδα και να ζήσω λίγο έστω, λίγο. Αυτές τις μέρες, τις τρεις, μπορεί αυτοί που πέρασαν για εξομολόγηση, ντρέπομαι που το λέω, να ξεπέρασαν και τους χίλιους. Ήρθαν μέχρι από Κύπρο. Μια ομάδα παιδιών, τους είχα δει στην Κύπρο. Λέω, πού ήρθατε, μωρέ, εσείς? Πήραμε, λέει, το αεροπλάνο. Ήρθαμε να εξομολογηθούμε και το βράδυ θα ξαναφύγουμε. Αντώνη, κάπου πρέπει να κρυφτούμε. Κανόνες, πες μου πού θέλεις να πάμε να κρυφτούμε. Διευχώ των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών. Ελέησο και σώσον ημάς. Αμήν. Ευχαριστώ, Νικολάκη μου, ευχαριστώ. Όλους σας ευχαριστώ. Δεν θέλετε, θα την πάρει την ψάλτη και την πλήμα.